Την απόφαση να συνεχίσει από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μπάμπη Δημαρχόπουλου και την επόμενη περίοδο, πήρε ομόφωνα η παράκτηση τη Δημοτική Αρχή μετά από πρόταση του Δημάρχου Μιχάλη Στυλιανίδη. Η άτυπη συνεδρίαση του συνδυασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα τη 5η στο Δημαρχείο, ενώ στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε και η σύνθεση των Επιτροπών Ποιότητα Ζωή και Οικονομική. Τα θέματα των αντιδημάρχων δεν συζητήθηκαν επίσημα παρά μόνο στο Παρασκήνιο, ενώ από τον Δημαρχό δεν έγιναν γνωστέ οι προθέσει του. Εξαίρεση αποτέλεσε η περίπτωση τη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολη για την οποία ο Δήμαρχο προέγγειλε ότι θα διατηρήσει τον Κυριακό Παπαδόπουλο ω αντιδήμαρχο. Στη θέση του παραμένει επίση ο Αλέξανδρος Κυριακίδης που στο πράσινο πριν από λίγου μήνε και το ενδιαφέρουν εστιάστε στι αντιδημαρχίε καθαριότητα, δημοτική αστυνομία και τεχνικών υπηρεσιών. Πάντω, στη συνεδρίαση. Σύμφωνα με πληροφορίε, μετά από αποτροπή του Δημάρχου, ζητήθηκε να εκδηλώσει την πρόθεσή του όσοι επιθυμούν να είναι την επόμενη περίοδο, με του Μανώλη Φανουράκη και Νίκο Σπυριδόπουλου να σηκώνουν το χέρι του. Στο σενάριο αυτό, ειδικότερα για τον Νίκο Σπυριδόπουλο, κολλάει και η αμοιβή αλλαγή του με τον Αλέκο Κυριακίδη, ώστε να μείνει μέλο στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, στην οποία μπορεί και να είναι πρόεδρο, αν καταλάβει τη σχετική αντιδημαρχία. Το τρίτο επικρατέστερο όνομα σύμφωνα με τη σχετική φημολογία είναι αυτό του Τάσου Θεοδωρίδη, ενώ αν κάθε για τον Μιχάλη Στυλιανίδη παραμένει η δεύτερη άμυστη αντιδημαρχία. Σε ό,τι αφορά στις άλλες παρατάξεις, με την επιλογή ενός μειωτικού συμβούλου με ιδιαίτερο συμβολισμό, η παράταξη της Μίσονος Αντιπολίτευσης αποφάσισε να προτείνει στη θέση του Αντιπρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου τον Τιμούρχου Σεϊνογλου, καθώς ο γνωστός γιατρός θα αντικαταστήσει τον Γρηγόρη από τη Σταυρούπολη. Για τη θέση του γραμματέα, η παράταξη πουλιού θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη τη στον Νίκο Νταπούφη ω εκπροσώπου από την Ελλάσσουνα Αντιπολίτευση, όπω προβλέπει ο Καλλικράτης, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Νευραλική ΔΕΙΑΚΣ παραμένει ο Θανάη Ξηνίδης. Η μόνη εκκρεμότητα που φαίνεται να υπάρχει πλέον είναι αυτή τη εκπροσώπηση τη Ελλάσσουνα Αντιπολίτευση στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, όπου μέχρι σήμερα βρίσκεται ο Νίκο Ανταπούφη.